είναι λαϊκές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. ΚΕΠ. Από την κυρία Αγγελική Παμιώτη, βιβλιοθηκονόμος στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Να βάλουμε και το χρόνο. Αυτό είναι ανοιχτό. Γεια σας. Καταρχήν, ήθελα να σας πω ότι η έρευνα στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη παρουσίαση ξεκινάει καταρχήν από την πτυχιακή εργασία που έκανα, αλλά στη συνέχεια βρήκα προσωπικό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έρευνα, οπότε την εμβάθυνα και την ολοκλήρωσα. Οπότε, επίσης, η παρουσίασή μου, το κείμενό μου γενικά είναι αρκετά μεγάλο, αλλά ήθελα να μείνω στα 15 λεπτά της παρουσίασης, οπότε σε περίπτωση που θα υπάρχουν κάποιες απορίες και δεν θα έχω καταφέρει να τα δείξω στην παρουσίαση, μπορείτε να πάτε στο κείμενό μου, το οποίο δημοσιεύεται λογικά στα πρακτικά συνεδρίου. Λοιπόν. Καταρχήν, η σκοπή της έρευνας, της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η διερεύνηση της πιθανότητας να λειτουργήσουν οι λαϊκές βιβλιοθήκες ως κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στην ελληνική πραγματικότητα. Αναλύονται οι ανάγκες των λαϊκών βιβλιοθήκων και οι ευκαιρίες εξέλιξης που μπορεί να προσφέρει αυτή η πρακτική. Διερευνούνται επίσης οι προθέσεις των επαγγελματιών της πληροφόρησης, τα ωφέλη που προκύπτουν από την πιθανή διεύρυνση των ρόλων των βιβλιοθηκών ως άτυπα ΚΕΠ και επίσης διερευνάται αν το κοινό των βιβλιοθηκών και της τοπικής κοινωνίας κρίνει όντως σκόπιμο οι βιβλιοθήκες τους να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών που μοιάζουν με αυτές που προσφέρουν τα ΚΕΠ. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η αποστολή ερωτηματολόγιου στους επιστήμονες της πληροφόρησης και προσωπικό των βιβλιοθηκών, στο οποίο ερωτηματολόγιο απάντησε ένα δείγμα 105 ατόμων και επίσης η αποστολή ερωτηματολογίου στο κοινό των βιβλιοθηκών, το οποίο το απάντησε ένα δείγμα 136 ατόμων. Και επίσης έχω μια προσωπική συνέντευξη με την υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης, η οποία προσφέρει εξ ολοκλήρου έργο κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στην τοπική κοινωνία. Εξάλλου η Ραψάνη είναι ένα μικρό μέρος, το νομό Λαρίσης, κάπως απομονωμένο, οπότε υπάρχει αυτή η ανάγκη για την τοπική κοινωνία. Και προχωρήσαμε σε ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι περιορισμοί της έρευνάς μας είναι φυσικά ότι μπορεί να υπάρχει κάποια καχυποψία ως προς τους στόχους της έρευνας, από τη μεριά του δείγματος του κοινού τέλος πάντων στον οποίο απευθύνονται τα ερωτηματολόγια, ότι τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, οπότε είναι δύσκολο να υπολογιστεί ποιο είναι το ποσοστό του κοινού που ανταποκρίθηκε σε σχέση με αυτούς που έτυχε να δουν τα ερωτηματολόγια. Επίσης, προφανώς, πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι λίγο διαφορετική από τις κλασικές υπηρεσίες που προσφέρει ένας πληροφοριακός οργανισμός, όπως είναι μια βιβλιοθήκη. Οπότε, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια υποψία και σε κάποιες ιδιαιτερότητες. Και τέλος, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα ερωτηματολόγια έχουν όντως απαντηθεί από τον κόσμο, το οποίο είναι το δείγμα μας για τη συγκεκριμένη έρευνα, ή μπορεί κάποιος να το έχει απαντήσει, να έχει τύχει να το δει και να το απαντήσει και να μην είναι όντως το δείγμα που επιζητάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με την ΙΦΛΑ, το Public Library στα αγγλικά όρος, στα ελληνικά δημόσια βιβλιοθήκη βέβαια αυτό σημαίνει, αλλά στα αγγλικά περικλεί γενικά ό,τι λέμε λαϊκή βιβλιοθήκη στα ελληνικά, είναι μια τοπική πύλη στη γνώση, η οποία παρέχει πρόσβαση στη διαβίου μάθηση παντός είδους γνώση και την προσωπική ανεξάρτητη ανάπτυξη των ατόμων, σύμφωνα με την ΙΦΛΑ. Στον ελλαδικό χώρο, ως λαϊκές βιβλιοθήκες εννοούμε τις δημόσιες βιβλιοθήκες που ανήκουν διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας, τις δημοτικές βιβλιοθήκες που ανήκουν διοικητικά στους διάφορους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις παιδικές βιβλιοθήκες του πρώην Οργανισμού Παιδικών και Φηβικών Βιβλιοθήκων, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον, και τέλος τις βιβλιοθήκες τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.
Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών πάλι είναι κρατικές υπηρεσίες που ιδρύθηκαν με σκοπό την πάταξη της γραφειοκρατίας, την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποσυμφόρηση του δημοσίου από το φόρτο εργασίας που μπορούν να προσφέρουν τα διάφορα προσωπικά αιτήματα του κοινού, των πολιτών. Προσφέρουν διαμεσολάβηση μεταξύ του πολίτη και των δημόσιων υπηρεσιών και υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 3013 του 2002. Πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια βιβλιογραφική έρευνα στον ελλαδικό χώρο να δούμε τι παρόμοιο έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Καταρχήν ξεκινάμε από τη διαπίστωση ότι και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και οι λαϊκές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, συγγνώμη, έχουν ένα κοινό σημείο. Αυτό το κοινό σημείο είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. Προτάθηκε στη βιβλιογραφία, έχουμε μια πρόταση δημιουργίας κέντρων κυβερνητικής πληροφόρησης, τα οποία κέντρα κυβερνητικής πληροφόρησης θα λειτουργούσαν σαν στις λαϊκές βιβλιοθήκες, σαν παρέχοντας κάποια εξυπηρέτηση στους πολίτες και διοικητικά, συγγνώμη, και υποστηριζόμενα τεχνολογικά από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, υπάρχει η άποψη οι λαϊκές βιβλιοθήκες να αποτελέσουν το σημείο επαφής των κατοίκων με τις διοικητικές υπηρεσίες και ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη σε κάθε απομονωμένο και δύσβατο μέρος που βρίσκεται μακριά από τους καλλικρατικούς δήμους, ώστε αυτές οι βιβλιοθήκες να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτηση πολιτών στους πολίτες που μένουν στην περιοχή. Στη συνέχεια έχουμε διάφορα παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιοθηκών που λειτουργούν προσφέροντας υπηρεσίες αυτών που λέμε εμείς κέντρα εξυπηρέτησης πληροφοριών πολιτών στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό γενικά πολλές βιβλιοθήκες προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης προς ευάλωτες και ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες, πληθυσμούς ξένης καταγωγής που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και έχουν ανάγκη συνδρομή στη συνδιαλλαγή τους με τη δημόσια διοίκηση. Τώρα με το προσφυγικό, η ΙΦΛΑ επίσης ασχολήθηκε αρκετά με την υποδοχή των προσφύγων και την ικανοποίηση διαφόρων διοικητικής φύσεως αναγκών τους και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες που προσφέρουν πολλά πράγματα που είναι πολλές σωστές ορθές πρακτικές ως προς την εξυπηρέτηση των προσφύγων, διοικητική εξυπηρέτηση ας πούμε, τις ανάγκες τους. Στην Αφρική έχουμε παραδείγματα επίσης δημιουργίας κοινοτικών βιβλιοθηκών, community libraries, οι οποίες βρίσκονται σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές όπου ο τοπικός πληθυσμός έχει ανάγκη συνδρομή σε διάφορες ανάγκες τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στο Maryland, υπηρεσίες και πληροφοριακής παιδείας, αλλά και εξυπηρέτησης αναγκών τους προς ηλικιωμένους πληθυσμούς, κυρίως ξένης καταγωγής που έχουν ανάγκη τη βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών τους. Και στην Ελλάδα έχουμε φυσικά το παράδειγμα της Ραψάνης που ανέφερα και πριν, που λειτουργεί εξ ολοκλήρου ως πάροχος υπηρεσιών και προς τους πολίτες. Αλλά υπάρχουν και άλλα μικρότερα παραδείγματα. Σίγουρα η βιβλιοθήκη Βέρειας προσφέρει κάποιες τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης, στο Βόλο, στην Νεάπολη Βόλου, με συζήτηση με το προσωπικό, αυτή η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή που κατοικείται από Ρωμά και ξένους, οπότε πληθυσμούς ξένης καταγωγής, οπότε και εκεί προσφέρουν καθημερινά σχεδόν διάφορες υπηρεσίες και βοήθεια στην εκπλήρωση των διαφόρων αναγκών τους διοικητικής φύσεως. Και ακόμα και στα Ψαχνά Ευβίας μου είπαν ότι προσφέρουν κάποιο περιορισμένο ποσοστό παροφερών υπηρεσιών, οι οποίες όμως διαφοροποιούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει αμιγώς το ΚΕΠ.
Λοιπόν, στη συνέχεια. Στη συνέχεια έχουμε τα δύο ερωτηματολόγια που στάθηκαν προς τις επαγγελματίες της πληροφόρησης και στο κοινό των βιβλιοθηκών. Τα έχω χωρίσει έτσι στην παρουσίαση που από τη μία μεριά βλέπουμε τις απαντήσεις της μίας ομάδας και από την άλλη μεριά βλέπουμε της άλλης ομάδας. Το ερωτηματολόγιο φυσικά περιλαμβάνει πιο πολλές ερωτήσεις, αλλά εδώ παρουσιάζω κάποιες συγκεκριμένες για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, τέλος πάντων, αλλά η πλήρη έρευνα βρίσκεται στο κείμενο, στα πρακτικά του συνεδρίου. Καταρχήν, στο δείγμα και στις περιπτώσεις του δείγματος υπάρχει γενικά και έψη περιοχή που βρίσκεται η βιβλιοθήκη τους κατά μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%. Εξάλλου και υπάρχουν σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Στην ερώτηση αν η τοπική κοινωνία ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη από τη βιβλιοθήκη, οι επαγγελματίες της πληροφόρησης νομίζουν ότι όντως ενδιαφέρεται κατά 51%. Ενώ βλέπουμε ότι το ποσοστό του κοινού είναι λίγο μικρότερο, αμυδρός μικρότερο, 49,3%. Στην ερώτηση αν είναι θετικό η βιβλιοθήκη να παρέχει κάποιες υπηρεσίες ΚΕΠ, το 45,7% απαντάει πως ναι, είναι θετικό. Ενώ στο κοινό των βιβλιοθηκών το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, 58,8%, που όντως αυτό δείχνει ότι η τοπική κοινωνία όντως χρειάζεται, βλέπει την πρακτική άποψη, ενώ στο κοινό των επαγγελματικών της πληροφόρησης είναι περισσότερο εικασία. Στη συνέχεια, ποιες υπηρεσίες... Για να δω λίγο, φαίνονται καλά. Λοιπόν, ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες παρέχονται από την τοπική κοινωνία. Κατά πλειοψηφία είναι υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι τυπικές υπηρεσίες στο ΓΕΠ. Δηλαδή η βοήθεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και για τις δύο ομάδες έχουμε παρεμφερεί αποτελέσματα και συγκλίνουν οι απαντήσεις. Η πρώτη είναι η βοήθεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η χρήση υπηρεσιών για ηλικιωμένους όπως πρόσβαση στο TaxisNet, TAMCA, κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού για γιατρό και υπηρεσίες που είναι αμυγός υπηρεσίες και όπως έκδοση ταυτότητας, έκδοση διαφορετηρίου είναι αρκετά χαμηλά ως ποσοστό. Λοιπόν... Ναι, στη συνέχεια έχουμε την ερώτηση αν όντως θα ήταν διατεθειμένοι οι βιβλιοθηκονόμοι να προσφέρουν στη βιβλιοθήκη τους υπηρεσίες ΚΕΠ. Κατά το 53,3% είναι όντως διατεθειμένοι και τα ωφέλη είναι γιατί θα παρέχει άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία, διεύρυνση του κοινού της βιβλιοθήκης και αναβάθμιση του ρόλου της βιβλιοθήκης. Αντίστοιχα και στο κοινό, το ποσοστό που θα τους άρεσε να τους παρέχονται υπηρεσίες ΚΕΠ είναι της τάξης του 61,8% για παρόμοιους λόγους, συνεπιπλέον το λόγο ότι θα ήταν μια σημαντική βοήθεια. Και εδώ βλέπουμε μια σύγκληση απόψεων και βλέπουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτές οι απαντήσεις που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σχετίζονται με την επικοινωνία της βιβλιοθήκης με την τοπική κοινότητα. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε το ποσοστό που απάντησε ότι δεν θα ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν υπηρεσία σκέψη βιβλιοθήκης, το οποίο είναι της τάξης του 35,8% στους βιβλιοθηκονόμους. Οι λόγοι είναι έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χώρου, έλλειψη εγκαταστάσεων, έλλειψη υποστήριξης από τις αρχές. Βλέπουμε ότι οι λόγοι σχετίζονται κυρίως με την πρακτική άποψη της εργασίας τους και τις διάφορες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Είναι αρκετά, πώς να το πω, λογικές απόψεις με την έννοια του ότι σκέφτονται πρώτα τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν πριν να... Δηλαδή εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό με λίγα λόγια, δεν είναι αρνητική απόλυτα. Ίσως άμα οι καταστάσεις ήταν καλύτερα, ίσως να δεχόντουσαν, δεν το ξέρουμε αυτό. Στο κοινό των βιβλιοθηκών πάλι οι απόψεις διαφέρουν. Θεωρούν ότι είναι η έλλειψη υποστήριξης από τις αρχές, η έλλειψη ενδιαφέροντος και υποστήριξης από την τοπική κοινότητα, η έλλειψη χρόνου του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Εδώ ίσως οι απόψεις είναι διαφορετικές γιατί δεν ξέρουν εις βάθος πώς είναι
όταν δουλεύεις σε μια βιβλιοθήκη, τι προβλήματα αντιμετωπίζεις, δεν μπορούν να τα ξέρουν. Είναι πιο γενικές οι απαντήσεις. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε μια γενική ερώτηση που τέθηκε και στη, που τέθηκε σε όλους χωρίς, και είναι τα θετικά σημεία της διεύρυνσης των, σε υπηρεσίες και των ελληνικών βιβλιοθηκών. Ποια είναι τα θετικά στοιχεία? Οι επιστήμονες της πληροφόρησης θεωρούν ότι είναι, όπως και σε προηγούμενη ερώτηση, το άνοιγμα προς την τυπική κοινωνία και η διεύρυνση των κενών του κοινού. Και το ίδιο πιστεύουν επίσης και το κοινό των λαϊκοβιβλιοθηκών. Αλλά έχουμε, εδώ πέρα παρατηρούμε μία μικρή διαφοροποίηση στην απάντηση ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου. Οι βιβλιοθηκονόμοι αυτό το πιστεύουν μόνο κατά 22,9%, ενώ αντίστοιχα το κοινό των βιβλιοθηκών το πιστεύουν κατά 40,4%. Οπότε οι βιβλιοθηκονόμοι δεν προβλέπουν κάποια αναβάθμιση από την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ενώ το κοινό πιστεύει ότι θα τους προσφέρει αναβάθμιση. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τα αρνητικά στοιχεία από τη διεύρυνση σε υπηρεσίες και από τις λαϊκές βιβλιοθήκες. Τα αρνητικά στοιχεία, πάλι υπάρχει κάποια σύγκληση απόψεων, έλλειψη προσωπικού, φόρτας εργασίας, μη κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις. Επίσης, παρατηρούμε μια διαφοροποίηση. Το κοινό των βιβλιοθηκονόμων πιστεύει ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης και ενδιαφέροντος από την τοπική κοινωνία κατά ποσοστό μόνο 3,8%, ενώ το ίδιο το κοινό των βιβλιοθηκών πιστεύει ότι η έλλειψη υποστήριξης και ενδιαφέροντος από το κοινό είναι κατά 17,6%. Δηλαδή, οι βιβλιοθηκονόμοι πάλι πιστεύουν ότι όντως το κοινό τη θέλει αυτή την υπηρεσία, ενώ το κοινό το ίδιο φαίνεται πιο, τέλος πάντων, με λίγο μεγαλύτερο ποσοστό να έχει κάποιο σκεπτικισμό προς την απάντηση αυτή. Και τέλος, μιας και είπαμε ότι οι βιβλιοθήκες έχουν ως σκοπό την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έχουμε μια ερώτηση αν θα ήταν διατεθειμένοι όντως οι βιβλιοθηκονόμοι να προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες και έμπια ενσωμάτωση στην κοινωνία των μεταναστών με παροχή διαφόρων διοικητικής φύσεως υπηρεσιών. Το 78% εκφράζει την άποψη ναι. Μετά έχουμε ένα 9,5 που είναι όχι και μετά έχουμε έχουμε απαντήσεις με μικρό ποσοστό που εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό, κάποια λίγο διαφορετική άποψη. Πολλοί λένε επίσης ότι ούτως ή άλλως εμάς δεν διαφοροποιούνται οι υπηρεσίες μας, είτε πρόκειται για Έλληνες είτε πρόκειται για ξένους, το ίδιο τις ίδιες υπηρεσίες προσφέρουμε. Ενώ στο κοινό των βιβλιοθηκών το ναι είναι της τάξης του 80% και το όχι του 19%. Είναι πιο καθαρό, χωρίς μικρές απαντήσεις, με μικρά ποσοστά. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Και στη συνέχεια έχουμε τα εξής συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι ότι η πλειοψηφία και των επαγγελματιών της πληροφόρησης και των χρηστών επιθυμεί όντως από τη βιβλιοθήκη του να παρέχει υπηρεσίες που συνδράμουν το πολίτη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν οι υπηρεσίες αυτές να είναι διαφορετικές από τις κλασικές που παρέχουν τα ΚΕΠ. Δηλαδή, αυτό, ταυτότητα, διαβατήριο, δεν θέλουν τέτοιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που επιθυμούν να είναι βοήθεια στον χρηστό σχετικά με την τεχνολογία, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαφόρων εφαρμογών, κινητών τηλεφώνων. Επίσης, υπηρεσίες πληροφοριακού γραμματισμού και παιδείας, που όντως προσφέρουν βέβαια οι βιβλιοθήκες, αλλά ίσως να το εμβαθύνουμε περισσότερο και ο πληροφοριακός γραμματισμός να αφορά και εκμάθηση αυτών των εφαρμογών της τεχνολογίας. Επίσης υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με το ρεαλισμό του εγχειρήματος και το ρόλο των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων σε συγκεκριμένη δράση. Και επίσης έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε απομονωμένες και δύσβατες περιοχές χωρίς ΚΕΠ η βιβλιοθήκη μπορεί όντως και είναι χρήσιμο να παράγει ανάλογες υπηρεσίες που να συνδράμουν τους πολίτες, καθώς και ότι τα ωφέλη για τις λαϊκές βιβλιοθήκες, την τοπική κοινωνία και τους βιβλιοθηκονόμους είναι αρκετά από την παρούσα δράση. Αυτά.
Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις από εδώ υπάρχουν? Ωραία, δεν βλέπω ερωτήσεις, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη εισήγηση. Ευχαριστούμε πάλι.